Τώρα μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ μία στο τέλος φράση που είπαμε. Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καταδεξάμενος, καταδέχεται να γίνει άνθρωπος, ο Θεός, να κατεβεί κάτω στη γη και να γίνει άνθρωπος. Ποιοι συνεργούν? Πρώτος που συνεργεί είναι ο Θεός Πατέρας, που παραδίνει το γιο του, τον αφήνει να κατεβεί κάτω στη γη. Δεύτερο, το μάτι. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, που δέχεται να πάρει ό,τι έχει ο άνθρωπος, να γίνει άνθρωπος. Από Θεός δεδοξασμένος, καταδέχεται να κατεβεί κάτω εδώ στη γη. Τρίτος που συνεργεί, και αν δεν υπήρχε αυτός, ακόμα θα περιμέναμε να έρθει ο Χριστός. Είναι η Παναγία μας, που δέχεται όλο αυτό και μάλιστα ξέροντας ότι είναι απέναντι σε όλους τους νόμους που λέμε της φύσεως. Αύριο και έχω, λέει στον Άγγελο, που είναι το πέμπτο πρόσωπο που συμμετέχει και είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, που έρχεται σαν αύριο να δώσει τη χαρμόσυνη είδηση πρώτα στην Παναγιά και μετά σε όλη την Οικουμένη, ότι θα γεννήσεις γιο. Και πόθεν μη τούτο, πώς θα γίνει αυτό? Πώς μπορεί να γίνει? Εγώ άνδρα γινώσκω, εγώ δεν έχω έρθει σε σχέση με κάποιον άνδρα, νόμοι της φύσεως. Πνεύμα Άγιον εμπελεύσετε επί σε, και δύναμη στο υψίστο επισκιάσεις. Και μόλις της λέει αυτά, σκύβει η Παναγιά και παραδίνεται. Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Εδώ είναι, λέει. Δούλη στον Κύριό μου, ας γίνει όπως εσύ μου τα είπες. Και αρχίζει το έργο της σωτηρίας μας από ποια στιγμή? Πρωτίστως από τη στιγμή που παίρνει την απόφαση ο Θεός Πατέρας να στείλει το γιο του εδώ κάτω στη γη. Γιατί ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ, λέει, αγάπησε τον κόσμο ο Θεός, που έδωσε το γιο του. Και ενώ αύριο έχουμε τη χαρμόσυνη είδηση και ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός και ο Θεός Άγιο Πνεύμα, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ήξεραν ότι ο Χριστός ερχόμενος εις τον κόσμο θα πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Γιατί το δέχτηκαν τότε? Από την αγάπη του Θεού και των τριών προσώπων. Κανένας δεν είπε, όχι, δεν είναι άξι. Τι τον στέλνεις στο γιο σου, αφού θα πεθάνει πάνω στο Σταυρό και θα βασανιστεί και θα μαρτυρήσει και θα είναι Θεός πεθαμένος? Το ξέραν αυτό. Τον άφησαν όμως. Να, όχι τον άφησαν, τον έστειλαν. Γιατί δεν μπορούσε, λέει, να κάνει ο Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Τι μεγαλείο! Ένας Θεός που είχε μυριάδες αγγέλων γύρω του, δεν μπορούσε, του έλειπε
Ποιος? Όχι ο άνθρωπος γενικά. Όχι, δεν του έλειπε ο άνθρωπος. Έτσι γενικά και όριστα. Ο κάθε ένας από μας του έλειπε, του λείπει και θα του λείπει του Θεού. Για όλους, για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη της δημιουργίας, από την αρχή μέχρι το τέλος της δημιουργίας, όσοι κι αν ζήσουμε πάνω στη γη, ο καθένας θα λείπει του Θεού. Παρόλα αυτά όμως, ας πούμε και αυτό, δεν μας υποχρεώνει να μας πάρει με το ζόρι κοντά του. Τόσο πολύ μας αγαπάει που μας χαρίζει και το υπέροχο και πρώτο απ' όλα δώρο της ελευθερίας μας. Θέλει πάντα σωθήνε, αλλά την ίδια στιγμή λέει και υπογράφει ο Χριστός ως της θέλει, όποιος θέλει. Τόσο πολύ αγάπη έχει ο Θεός μας. Τόσο πολύ αγάπη έχει ο Χριστός μας. Τόσο πολύ μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Πώς λένε οι ερωτευμένοι. Σ' αγαπάω, 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 σε λατρεύω, σε θέλω. Όχι, αυτός δεν σταματάει όμως. Να μας το λέει, να το νιώθει, να το δείχνει και να το επιθυμεί. Και να το περιμένει. Να περιμένει ένα μέκαστο. Και λένε οι πατέρες, ότι γίνεται, λέει, στον ουρανό, γλέντι, τι γλέντι, για τον κάθε έναν αμαρτωλό που σκύβει μπροστά στο Θεό και ζητάει τη συγχώρηση. Γλέντι ουρανού. Γλέντι όχι απλά όργανα, κλαρίνα και βιολιά. Γλέντι γλεντένιο, γλέντι μοναδικό, γλέντι που δεν υπάρχει τέτοιο στον κόσμο. Όχι, δεν λέει και γλέντι μια και έξω. Για τον κάθε ένα γίνεται γλέντι. Έτσι περιμένει ο Χριστός. Και ποιοι είναι σε αυτό το γλέντι? Όλος ο ουρανός. Και ποιος είναι ο ουρανός? Ποιος είναι ο ουρανός? Ρωτάμε. Είναι ο Θεός. Είναι η Παναγιά. Είναι οι αρχάγγελοι, οι άγγελοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι παλιοί, οι καινούργοι, όλοι μαζί γλεντάνε. Για τον καθένα, μωρέ! Ναι! Ναι! Και ξέρετε κάτι. Ακόμα κι όσες αμαρτίες να κάνω, παπά μου, πάλι σ' αγαπάει, πάλι σε περιμένει, πάλι σε θέλει, πάλι σε λατρεύει, πάλι είναι εκεί ο Θεός. Τι μας είπε στην παραβολή του Ασώτου? Περίμενε ο πατέρας. Και όρμηξε και τον αγκάλιασε και τον κατεφύλισε. Και στο τέλος θύσανται στον μόσχο του ζητευτό και φαγόνται σε φρανθό. Πάλι γλέντι μας λέει εκεί. Είναι το ίδιο γλέντι. Αυτά. Να τολμήσαμε από και εγώ σας αγαπώ. Κάτι χαίρομαι κάθε φορά που σας βλέπω. Αύριο το πρωί θα λειτουργήσουμε πέρα και το Κυριακή όπως έρχεται η σειρά.
Θα την πάμε τη σειρά, να ξέρετε το χωριό εδώ ότι φέτος θα κάνουμε Ανάσταση στο εδώ, την Ανάσταση των στα Μεσάνυχτα και τη Θεία Λειτουργία μετά εδώ. Να ετοιμαστείτε εν καιρό στο γάλο του πρόγραμμα αυτές τις μέρες για την εξομολόγηση και της παραμονής προηγούμενης εβδομάδας από τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Μεγάλη Εβδομάδα τις τρεις μέρες του πρωί, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, δεν δικαιολογήσετε κανένας. Όχι, τολμώ να το πω από τον Παπαχρήστο, δεν δικαιολογήσετε κανένας. Ούτε σκότωσα κανέναν, ούτε έδιρα κανέναν, ούτε. Δικαιολογία, όλα τα άλλα δικαιολογήστε. Χαζός. Αλλά από αυτό δεν δικαιολογήστε. Κάνε μια προσευχούλα, γιατί σκέφτηκα μέσα στη βδομάδα να περάσω από εκεί που έγινε η θυσία των παιδιών και να κάνω ένα μεσάγιο. Δεν το αντέχω να μην πάω, θέλω να πάω. Κάντε μια προσευχούλα να αντέξει καθόλου. Δύσκολο κομμάτι, κάθε μέρα το παλεύω. Κάθε μέρα έρχονται οικογένειες, με παίρνουν οικογένειες. Δύσκολο κομμάτι. Αλλά αν βάλουμε την αγάπη του Θεού, το γλέντι του ουρανού και την ελπίδα της Αναστάσεως, ομορφαίνουν λίγο τα πράγματα. Να είμαστε καλά. Καλή δύναμη. Διευθυνόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σήμερα ήταν αλλιώς η ακολουθία, επειδή αύριο είναι Παπαγγελισμός. Γι' αυτό και μπήκε στον Εσπερινό οι χαιρετισμοί. Έχει τον κανόνα. Ωραία!